Επειδή αυτό το πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε τις ενστάσεις, 41 ενστάσεις πόσες είναι εκεί πέρα, 47 πόσες είναι, τις 8 Απριλίου 2022, που έχει αριθμό πρωτοκόλλου 608, αναφέρει διάφορα μέσα τα οποία είναι μνημεία αναφοράς. Δηλαδή σε κάποιον λέει ότι η διαρροή προήλθε από ζώα. Δηλαδή προήλθε από ζώα, δέσποτα, οικόσιτα, τρίτων, τέλος πάντων διαπιστώνει τη διαρροή, αλλά λέει ότι προήλθε από ζώα. Πώς απαντάτε? Και δεύτερον, είναι και χωρισμένο σε δύο, τέλος πάντων, αυτά που λένε πληκτρολόγηση κλάδους, άλλο να γίνουν σε νούμερα και άλλο να γίνουν σε... Τα περισσότερα είναι λάθος των καταμετρητών. Μα έχω καταγγείλει και παρουσία τρίτων ότι οι καταμετρητές δεν είναι ένας, είναι δύο. Είναι δυνατόν λοιπόν να κάνουν λάθη όλοι? Και το τελευταίο που κλείνει αυτό το πρακτικό, απορρίπτει μία αίτηση που εγώ δεν πρόκειται να αναφέρω το όνομα, λόγω του ότι λέει οι καταναλώσεις δεν γίνονται, λέει, για ημετρήσεις στο τέλος τετραμήνου και πρέπει η κλιμάκωση να αποσκοπήσει την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι απάντηση είναι αυτή, ας πούμε, σε αυτόν τον ετούντα, ας πούμε, γιατί στην ένστασή του είχε τόσα κυβικά, δεν ήταν σωστά ή ήταν σωστά και έπρεπε να τα πληρώσει. Απορρίπτει τι ένσταση, όπως λέει και σε άλλους μέσα. Δηλαδή, το τελευταίο τι είναι αυτό, ας πούμε, δεν το παρουσιάζω ούτε το διαβάζω. Αυτό.